τρία πράγματα που ξεχωρίζουν τους ειδικούς και τους advanced masters στο SEO από αυτούς που κάνουν απλά τα βασικά. Πάμε να δούμε. Πρώτον, backlinks. Δεν έχουν καταλάβει πολύ ακόμα τη σημασία των backlinks και του link building στο SEO. Όταν δημιουργούμε περιεχόμενο και το παρατάμε εκεί που βρίσκεται, και ειδικότερα δε όταν αυτό το περιεχόμενο, είτε άρθρο είτε σελίδα, έχει ανταγωνισμό και δεν ασχολείσαι με το link building, τότε κάτι δεν γνωρίζεις ή κάτι δεν έχεις καταλάβει ακόμα για το πώς λειτουργεί το SEO σήμερα. Αυτοί που ασχολούνται με το SEO και ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις μηχανές αναζήτησης, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το link building είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο να το χτίσεις, δεν είναι εύκολο να χτυπήσεις κατά τάξεις, και το να βάλεις backlinks, links, ακόμα και 2-3 σε ένα άρθρο είναι πάρα πολύ ψηλή σημασίας, όχι μόνο για να σκαρφαλώσει θέση στο άρθρο, αλλά για να χτίσεις εξουσία συνολικά στην ιστοσελίδα σου. Δεύτερον, internal links. Η ουσία των internal links είναι οι εσωτερικοί σύνδεσμοι που βάζουμε μέσα σε keywords και στέλνουμε σε υπόλοιπα άρθρα ή σελίδες στον υποψήφιο επισκέπτη ή πελάτη. Επισκέπτη και υποψήφιο πελάτη. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι όχι μόνο βοηθάς το user experience, δηλαδή παραμένει περισσότερη ώρα ο επισκέπτης στην ιστοσελίδα σου, αλλά η Google και το Google Bot ακολουθεί όλους αυτούς τους εσωτερικούς συνδέσμους και ενισχύει τις εσωτερικές σελίδες από τις οποίες δεν θα μπορούσε διαφορετικά. Είναι ειδικότερα αν μιλάμε για πάρα πολλά άρθρα ή πάρα πολλές σελίδες προϊόντα. Μιλάμε για πάρα πολύ χρονοβόρα διαδικασία, την οποία οι περισσότεροι τώρα αυτή τη στιγμή δεν την κάνουν, δεν γνωρίζουν πώς να την κάνουν και ποιες φράσεις, λέξεις να συνδέσεις μεταξύ των σελίδων. Έχουμε πει ήδη δύο πράγματα, τα οποία είναι καθοριστική σημασία, όχι μόνο για τις κατατάξεις, αλλά και συνολικά για το SEO της ιστοσελίδας σου. Τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό. Όποιος ασχολείται σοβαρά με το SEO και θέλει ο πελάτης του να πάει καλά, τον ενδιαφέρει να πάει καλά, δεν του στέλνει απλά reports με κλικ. Αυτά έχουν μείνει πίσω στο παρελθόν. Ξέρω ότι πολλοί αυτή τη στιγμή το κάνουν. Δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ασχολούμαστε και με το conversion rate optimization. Μετράμε τα κλικ αυτά που μπαίνουν στο site μας, πώς μετουσιώνονται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι μας προσφέρει αυτό το άρθρο, από το άρθρο που μπορούμε να το στείλουμε, από το άρθρο αυτό τι του παρουσιάζουμε. Μπορούμε να δούμε κλήσεις από αυτά τα άρθρα, έχουμε conversions από εκεί, έχουμε phone clicks, έχουμε emails. Τις σελίδες στα service pages είναι σωστά βελτιστοποιημένα. Έχουμε πολλά κλικ, αλλά έχουμε χαμηλή απήχηση σε επικοινωνίες. Γιατί όλα αυτά δεν είναι μόνο ένα SEO να φέρεις κόσμο στο site, αλλά να μετράς τα conversions, τα κλικ αυτά μετουσιώνονται σε πελάτες. Μετουσιώνονται σε παραγγελίες. Άρα λοιπόν, τρεις πυλώνες που γνωρίζουν και κάνουν πολύ καλά μόνο αυτοί που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά σήμερα.